Σήμερα γιορτάζει ένα Ευγένιο και λέω ένα διότι είναι και ένα άλλο που γιορτάζει το Γενάρη. Και μάλλον από ευγένεια του ενό Ευγένιου προ τον άλλον Ευγένιο δεν θέλησαν να μοιραστούν τη γιορτή και να κλέψουν ο ένα τη λάμψη του αλλού. Αχ, τι ευγενικό. Και σήμερα που γιορτάζει ο Ευγένιο δεν γιορτάζει η ευγενία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο όνομα που το θηλυκό και το αρσενικό του γιορτάζουν διαφορετικέ ημέρε. Σαν το σχίσμα ένα πράγμα, αλλά όχι εκκλησιών ευγενιών. Γιορτάζουν επίσης ο Ευστράτιος, η Ευστρατεία, ο Ορέστης, ο Αυξέντιος, η Αυξεντία, η Λουκία, ο Μαρδάριος, η Μαρδαρία και άλλες παράξενες λέξεις. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1446 θα φύγει από τη ζωή ο Ντονατέλο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ντονάτο Ντινικόλο Ντιμπέντο Μπάρντι, φλωρεντίνος γλύπτης από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές της πρώιμης αναγέννησης. Ζούσε κυρίω σε υπόνομους, συμπαθούσε ψημένη ζύμη σε ξυλόφουρνο με τυρί και σάλτσα ντομάτας, υπήρξε ένα από τα τέσσερα μέλη ομάδας ερπετών ειδικευμένων σε πολεμικές τέχνες, καθώς και μαθητής ενός μακρινού συγγενή του Μίκη του Μάους. Σαν σήμερα το 1803 θα λάβει χώρα το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο Σαμουήλ με πέντε σουλιώτε μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν από τους Τούρκου βάζει φωτιά στο βαρέλι με την πυρίτιδα και ανατινάσσονται. Σαν το Σαμουήλ στο Κούγκι μπαίνω μέσα στο μπουζούκι. Θα μα πει χρόνια μετά ο Τζιμάκο. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1884 θα γεννηθεί ο Εμίλιος Βεάκης, εκ των κορυφαίων Ελλήνων θεατρικών ηθοποιών. Σαν σήμερα το 1934 θα γεννηθεί μία ακόμη κορυφαία μορφή του θεατρικού χώρου, η Λούλα Αναγνωστάκη, η σημαντικότερη Ελληνίδα θεατρική συγγραφέα και ταυτόχρονα μία από τι δυναμικότερες μορφές της ελληνικής δραματουργίας. Το 1943 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν τα Καλάβρητα και εκτελούν και τους 1101 άντρε κατοίκους. Αν σκοτώσεις 10 για παραδειγματισμό είναι ανθρωποκτονία που ακόμη και σε εμπόλεμη κατάσταση δεν χωνεύεται εύκολα. Αν όμως σκοτώσεις τους πάντες είναι γενοκτονία και δεν έχει ορισμό αρκετά ικανό να το αποδώσει. Σαν σήμερα το 1959 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, γίνεται ο πρώτος πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ ηχογραφεί τη μεγάλη επιτυχία του Foxy Lady. Τι μου θύμισε τώρα αυτή η είδηση. Foxy Lady με φώναζαν στο γυμνάσιο. Σαν σήμερα το 1967, μετά την αποτυχία του βασιλικού κινήματο για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτο, ο βασιλιά Κωνσταντίνο διαφεύγει με την οικογένειά του στη Ρώμη, όπου θα ζητήσει πολιτικό άσυλο. Δηλαδή η φάση που λένε και τα είναι ω εξή. Έχω μια θεραπεία που θα σου γιατρέψει τη διάρκεια, αλλά θα σε πιάσει ακράτεια όρων. Τι θε, Α, όχι. Καλά, θα πάω στου παραδείπλα να ρωτήσω. Το 1990 ψηφίζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λεγόμενο «Τρομονόμος» που απαγορεύει τη δημοσίευση προκηρύξεων τρομοκρατικών οργανώσεων. Δηλαδή, έχουμε ένα τέρα στο δωμάτιο, κλείδωσε το στην τουλάπα αν μπορεί επειδή έχουμε ξένου, μα και στην τουλάπα θα υπάρχει. Ναι, αλλά μένα με νοιάζει να μην φαίνεται. Και αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου, και ει αύριο άλλα. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Και τραγούδια να γράφει, και αν είναι σαν το Foxy Lady, χαλάλι το παρατσούκλι.